νοσοκομιακοί γιατροί και υγειονομικοί σήμερα απεργούμε διεκδικώντας τα αυτονόητα. Διεκδικούμε άμεσα αύξηση στους μισθούς μας, για τους γιατρούς συγκεκριμένα την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση του μισθολογίου, που έχει περικοπεί κατά 50% από το 2012, ένταξη στα βαρέα και αμφιγεινά, αύξηση των επιδομάτων μας. Ζητάμε άμεσα μαζικές μόνιμες προσλήψεις, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και επικουρικών συναδέλφων που αυτή τη στιγμή έχουμε και συγκεκριμένα στο Παπα-Νικολάου να λήγουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου των παιδιών από τη φύλαξη και έχει υπογράψει διοίκηση με ιδιωτική εταιρεία φύλαξης που σημαίνει ότι θα μείνουν 10-13 παιδιά άνεργα το επόμενο διάστημα, μέσα σε αυτό το χειμώνα που έρχεται. Ζητάμε άμεσα να έρθουν οι αναστολές, ζητάμε άμεσα την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που μπορεί να γίνει μόνο με την ικανοποίηση των ετοιμάτων που είπα παραπάνω. Απέναντίας η κυβέρνηση δεν συζητάει τίποτα από αυτά, προχωράνε ακάθεκτοι στην ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προχωράνε και σε συζητήσεις για το σχέδιο νόμου που φέρνει η κυρία Γκάγκα, που θα καταργήσει πλήρως την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών ΕΣΥ. Ουσιαστικά το πρόβλημα που έφερε αυτή την κατάσταση μας το φέρνει σαν λύση. Λέμε να μην το φέρει καν, να μην τολμήσουν να το φέρουν, θα βρουν την αντίσταση των υγειονομικών και των νοσοκομιακών γιατρών. Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τραγική. Οι λίστες αναμονής, οι λίστες της ντροπής των χειρουργείων έχει φτάσει στο κόκκινο λόγω της υποστελέχωσης, λόγω της έλλειψης προσωπικού, αναισθησιολόγων, νοσηλευτών. Έχουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά στο Παπα-Νικολάου 5.500 χειρουργεία που είναι σε αναμονή. Μόνο για το 2022 αυτά τα χειρουργεία που είναι σε αναμονή είναι 1.300. Μόλις χθες επικοινώνησε με την Ένωση ένας ασθενής καρκινοπαθής που βρίσκεται σε αναμονή για το χειρουργείο του 3 μήνες. Στην ίδια κατάσταση είναι δεκάδες ασθενείς μας, οι οποίοι οι μέρες περνάνε και δυστυχώς η υγεία τους επιβαρύνεται. Λόγω της υποστελέχωσης ζητάμε άμεσα να γίνουν πράξη όλα αυτά. Ζητάμε άμεσα τους υγειονομικούς μαζί με τον υπόλοιπο λαό να δώσουμε τη μάχη για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα συνεχίσουμε με τη σημερινή κινητοποίηση και με την απεργιακή κινητοποίηση στις 9.11.